αυτή θα είναι η τελευταία φορά που βλέπω τον Τζουμέρκα. Το σκέπτομαι πάρα πολύ αυτό. Τώρα δεν είναι όνειρο, είναι αληθινά που το ξαναβλέπω. Δες μωρέ παιδιά καημένα εμείς οι τερτυλίδες παιδιά ξενιτεμένα. Βράβευση της κυρίας Βασιλικής Παπαχρήσου Σκουτέλα. 103 ετών είναι μαζί μας. Εδώ και χρόνια συνέλεξε δημοτικά τραγούδια. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τούτη την παρουσία απόψε, για τούτη την υποδοχή που μου κάνετε. Είναι ένα μεγάλο και ωραίο όνειρο. Δεν υπάρχουν λόγια να ευχαριστήσω, αλλά θα ήθελα να είχα πόδια γερά να περπατήσω και τα βουνά μου να τριγυρίσω. Είναι τραγούδι που έχει γράψει η κυρία Βασιλική Σκουτέλα. Και θεωρώ ότι ο λόγος του δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την δημοτική μας την ποίηση. Ακούστε το. Ήξερε τι άσχερε. Αυτό τώρα η καταγωγή του είναι αρχαίγονη. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ούτε από τους αρχαίους Έλληνες. Αυτό το πράγμα είναι εκεί, γέμιμα της Σπίνδου. Της λίγερη στο φόρεμα, της νύπη στο φουστάνι, της νύπη στο φουστάνι. Μα τι γίνεται, εγώ δεν είχα τόσους γινόγοντα όταν έγινα νύφη. Ναι. Ποιος σε στόλισε όταν έγινες νύφη? Είχα τις θείες μου από τον Περιά, ξαδέρφες, τόσες πολλές. Ναι. Και πώς εγώ ετοιμαζόμουν για την Αμερική, αυτές με στολίζαν και κλαίγαν κιόλας μαζί. Μαζί. Και δεν τις ξαναείδαν. Αυτό είναι το λυπηρό. Άρχισα εγώ να έρθω μετά από 30 τόσα χρόνια ήρθα στην Ελλάδα. Αυτές είχαν πεθάνει. Είναι για κλάματα για μένα να το βλέπω αυτό. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό. Είναι και άλλες φορές. Μην νομίζουν οι γινότοι, δεν με νοιάζει κιόλα, φεύγω κιόλα. Δεν είναι η πατρίδα σου εκείνη, είναι η ξενιτιά εκείνη. Και ποιος γινό θα κάνει την Ελλάδα μεγάλη έπειτα? Οι γεροί. Ναι, πρέπει να την κάνουν μεγάλη την Ελλάδα. Η παράδοσή μου είναι και το δημοτικό τραγούδι, αλλά πολύ περισσότερο από το δημοτικό τραγούδι, η παράδοσή μου είναι το ρουσφέτι και οι κοτσαμπάσιδες και όλα αυτά. Γιατί αυτό ζω κάθε μέρα και όχι το δημοτικό τραγούδι. Εγώ σε 10 μέρες θα φύγω για Αμερική. Γιατί είμαι απογοητευμένος ουσιαστικά από την πατρίδα μου. Η πατρίδα μου δεν αξίζει τίποτα. Δηλαδή, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Αυτή η χώρα, μπορεί να έχω τελειώσει το σχολείο και να έχω τελειώσει το πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, δεν έχει τίποτα να μου προσφέρει. Εμείς φύγαμε γιατί εκείνη την εποχή έβρισκαν σωτηρία, νόμιζανε. Τώρα, στην τούτη εποχή, δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Ο Γλάκης, γινό, θα σας πει και άλλα τραγούδια που χορεύονται. Έχουμε τραγούδια που κλαίνει. Γιατί κλαίνει για αυτούς που είναι στη ζωή? Η ξενιτιά δεν είναι εύκολη. Έχει πολλά τραγούδια. Η ξενιτιά έχει πολλά δάκρυα. Μάνες χάσαν τα παιδιά τους στην ξενιτιά. Αδερφές χάσαν τα αδέρφια τους. Οι γυναίκες χάσαν τους άντρες τους. Δεν θέλετε να γίνονται τέτοια στην πατρίδα μας. Γιατί να γίνονται τέτοια στην πατρίδα μας? Να προσπαθήσουμε να βρούμε την αιτία. Σας
Μ' αρέσει να σας πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή ένωση, αγάπη και χαρά και καλές οικογένειες. Καλή νεολαία!